Γεια σας φίλοι μου, σήμερα και πάλι κοντά σας με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Q&A. Η σειρά όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Την ερώτηση την οποία θα απαντήσουμε σήμερα σε ένα καλοκαιρινό επεισόδιο εδώ έξω στη φύση που έχουμε έρθει σε ένα πάρκο μας την είχε κάνει ένας φίλος μας από την Ξάνθη. Είναι ο Χρήστος, ο οποίος είναι κάτοχος του Expedeus 2. Ο Χρήστος ρωτάει ποιος είναι ο απλός τρόπος να μπορώ να κάνω απόρριψη άχρηστων στόχων. Αυτό θα πρόκειται να δείξουμε σήμερα και θα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους κατόχους του Expedeus 2, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος ανιχνευτής, έχει πολλές παραμέτρους επαγγελματικές στο μενού του, τις οποίες δεν πρόκειται να βρείτε σε άλλους ανιχνευτές μετάλλων. Έτσι και η απόρριψη γίνεται πιο επαγγελματικά, γίνεται πιο σωστά. Όμως σήμερα πρόκειται να πάρουν γνώση όλοι οι κάτοχοι ανιχνευτών μετάλλων ασχέτως μάρκας. Θα μάθουν πώς μπορούν να απορρίπτουν άχρηστα μέταλλα με το σωστό τρόπο, με ό,τι παραμέτρους, ό,τι δυνατότητες έχει το μηχάνημα του καθενός. Αυτά τα οποία πρόκειται να σας δείξω σήμερα έρχονται σαν συνέχεια κάποιων παλιότερων επεισοδίων στο κανάλι μας. Δεν αναιρούμε τίποτα από αυτά. Θα σας θυμίσω το επεισόδιο στο οποίο λέμε «Μάθε πρώτα να ακούς και μετά να βλέπεις με ανιχνευτές μετάλλων», δηλαδή είναι σημαντικό ο ανιχνευτής να χτυπάει τα πάντα και εσείς να μην δίνετε τόσο βάση στις οπτικές ενδείξεις παρά στο αυτί σας. Και ένα άλλο επεισόδιο, το οποίο θα το τονίσω, πολύ σημαντικό ειδικά για τους αρχάριους, στο οποίο ρωτάμε «Ερευνάτε σε όλα τα μέταλλα ή με διαχωρισμό?» Γιατί είναι προτιμότερο πάλι να χτυπάει τα πάντα το μηχάνημα και εμείς να μαθαίνουμε να το διαβάζουμε και να αποφασίζουμε από τις ενδείξεις του να σκάβουμε ή όχι. Θα μου πείτε, αφού είναι σωστό, αφού έχουμε όφελος, αφού έχουμε κέρδος, να μην κάνουμε απορρίψεις, γιατί θα σας κάνουμε αυτή τη σημερινή παρουσίαση. Κάνουμε αυτή τη σημερινή παρουσίαση γιατί σε κάποια σημεία είναι αδύνατο να δουλέψεις χωρίς απόρριψη. Μπορεί δηλαδή ο χώρος να έχει πάρα πολλά σκουπίδια, να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, μπορεί να είναι αυτό καπάκια εδώ αναψυχτικού, να είναι αλουμινόχαρτα, να είναι κάποια σιδερένια αντικείμενα και αυτά να μην είναι κάτι το μεμονωμένο, να είναι διάσπαρτα παντού. Έτσι είναι χρήσιμο να μπορούμε να τα απορρίψουμε, αλλά με το σωστό τρόπο να κάνουμε απορρίψεις αυτά και να μην χάσουμε, ένα δαχτυλίδι, να μην χάσουμε ένα νόμισμα, να μην χάσουμε ένα κυβότιο το οποίο ενδεχομένως μέσα να έχει κάποιο καλό περιεχόμενο. Αυτές τις δυνατότητες μας τις δίνει ένας κορυφαίος ανιχνευτής. Μπορούμε στο μενού του να κάνουμε απορρίψεις πολύ λεπτές, πολύ συγκεκριμένες, ψηφιακές, να σβήσουμε συγκεκριμένους αριθμούς στόχου και να δεχόμαστε οτιδήποτε άλλο. Να μην ρισκάρουμε δηλαδή, γιατί παλιότερα με τα μηχανήματα λέγαμε ότι μην κάνεις απορρίψεις, γιατί αν σβήσεις άχρηστα μέταλλα θα χάσεις βάθος, θα χάσεις και στόχους οι οποίοι είναι επιθυμητοί. Τίποτα από όλα αυτά με το Expedeus 2. Γι' αυτό η σημερινή παρουσίαση θα είναι χρήσιμη. Χρήσιμη στους κατόχους του, χρήσιμη σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι ζητάνε έναν καλό ανιχνευτή μετάλλων, είναι στην αγορά, δηλαδή κάνουν έρευνα αγοράς για έναν καλό ανιχνευτή μετάλλων, για να δούνε πώς μπορεί να γίνει αυτό σωστά, γιατί ακόμα και στις μέρες μας υπάρχει κοροϊδία. Βλέπω πολιτές οι οποίοι πλασάρουν μηχανήματα ισχυρίζοντας ότι ο ανιχνευτής πιάνει μόνο χρυσό ή πατάς ένα κουμπί και σβήνεις όλα τα άχρηστα μέταλλα και πιάνεις μόνο ευγενή μέταλλα, μόνο χρυσό. Αυτά είναι κοροϊδία, αυτά είναι απατεωνιές, δεν υφίσταται τίποτα από αυτά. Και εσείς για να προστατευτείτε, σήμερα θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν οι απορρίψεις σωστά. Για αυτούς τους λόγους το σημερινό επεισόδιο έχει ενδιαφέρον για όλους. Για όλους όσους έχουν ανιχνευτή μετάλλων, ασχέτως δυνατοτήτων μάρκας, μοντέλου, τιμής. Για αυτούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα μηχάνημα αυτή τη στιγμή και θέλουν να κάνουν την καλύτερη επένδυση με τα χρήματα που δεν θέτουν στο προϋπολογισμό τους για να μην πέσουν θύματα σε παραπλανητικές διαφημίσεις. Για τους κατόχους του Expedeus 2, γιατί συγκεκριμένα θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ρυθμίσεις που έχει μέσα στο μενού. Θα δούμε όλους τους τόνους, θα δούμε τον παλμογράφο, θα δούμε τον μπάσο τόνο του σιδήρου, θα δούμε τις επιλογές για τα απόματα, πώς απορρίπτουμε συγκεκριμένα απόματα αναψυχτικών. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία δεν πρόκειται να δείτε σε κανένα άλλο κανάλι, σε κανένα άλλο κατάστημα πώλησης ανιχνευτών μετάλλων στην Ελλάδα, δεν έχετε δει, ούτε πρόκειται να δείτε. Σήμερα, για αυτόν τον λόγο, μείνετε κοντά μας.
Πρόκειται να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας δοκιμή για την απόρριψη των αχρήστων μετάλλων. Σήμερα είμαστε εδώ με δύο μεγέθη δίσκων. Έχουμε το δίσκο 34x28 εκατοστά, το μεγάλο της XP και το μεσαίο των 28 εκατοστά. Όταν θέλουμε να ρίξουμε το βάρος στην αναγνώριση μικρών αντικειμένων, στην απόρριψη, στο διαχωρισμό, είναι προτιμότερο να έχουμε έναν πιο μικρότερο δίσκο. Βέβαια, αυτό θα καλυτερέψει τον διαχωρισμό και την απόρριψη, αλλά για να δυσκολέψω λίγο τα πράγματα, η παρουσίαση θα γίνει στο γενικό πρόγραμμα, το οποίο δουλεύει σε πολύ υψηλές συχνότητες. Δουλεύει ταυτόχρονα σε συχνότητες από 4 ως 45 kHz. Όταν θέλουμε καλή αναγνώριση, καλή απόρριψη σιδήρου, είναι προτιμότερο να δουλεύουμε σε πιο χαμηλές συχνότητες. Αν κατεβάζαμε την μπάντα από 4 ως 24 μέσα από το μενού, από την επιλογή μέγιστη συχνότητα, να σας το δείξω εδώ, μπαίνω στο μενού και πηγαίνω στην επιλογή μέγιστη συχνότητα να την κατεβάσω 4 ως 24, 4 ως 14, θα έχω καλύτερη απόρριψη σιδήρου. Αυτό εσείς το κρατάτε σαν μία συμβουλή. Σήμερα όμως θα κάνουμε την πιο δύσκολη δοκιμή. Το βασικό πράγμα για να καταλάβετε πώς δουλεύουν οι απορρίψεις στους ανιχνευτές μετάλλων είναι να μπορείτε να ορίζετε εσείς ένα μπάσο τόνο για τα μέταλλα τα οποία είναι άχρηστα, για τα μέταλλα τα οποία θέλετε να διώξετε. Εάν καταλάβετε όπως σήμερα πώς ορίζουμε τον μπάσο τόνο, τότε οι απορρίψεις για σας θα είναι παιχνιδάκι. Από προκαθορισμένο λοιπόν το μηχάνημα δίνει μπάσο τόνο σε μικρά κομμάτια σιδήρου, σε στόχους δηλωδή, οι οποίοι έχουν οπτική αναγνώριση στην οθόνη σε αριθμούς από 7, 8 και κάτω. Έχω εδώ ένα σιδεράκι, θα το περάσω από το μηχάνημα, ακούστε τον ήχο, δείτε και την αναγνώριση. Αυτό είναι το μπάσο, τα ακούτε? Μπαίνω τώρα στο μενού, κρατάω το πλην πατημένο, να αυξήσω λίγο την ένταση του ήχου, για να τα ακούσετε καλύτερα. Μικρό σίδερο, χαμηλή αριθμή αναγνώρισης, μπάσος τόνος. Πολύ ωραία. Τι γίνεται όμως σε στόχους οι οποίοι είναι σίδερο και είναι massif, είναι πιο μεγάλα μεγέθη? Αυτός ο διαχωρισμός εδώ δουλεύει σε αριθμούς αναγνώρισης κάτω από 7-8. Όταν όμως έχουμε θαμμένο, για παράδειγμα, ένα μεγαλύτερο σιδερένιο αντικείμενο, ο ήχος που θα βγαίνει θα είναι λίγο πιο σπασμένος, θα έχει μπάσο, θα πετάει και κάποιες πρίμες νότες. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να θέλουμε να διώξουμε, να αναγνωρίσουμε ένα καρφί, αλλά θέλουμε να χτυπήσουμε, θέλουμε να σκάψουμε, να βρούμε ένα πιστόλι, ένα σπαθί για παράδειγμα. Έτσι, αν θέλετε και τα μεγάλα σιδερένια αντικείμενα να βγουν σε μπάσο τόνο, υπάρχει μια άλλη επιλογή στο μενού, την οποία πρόκειται να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κάνη από ένα πολεμικό όπλο, τη βλέπετε. Θα την περάσω από τον ανιχνευτή για να ακούσετε τι κάνει και τι δείχνει. Ακούτε και κάποιες υψηλές νότες, τα ακούτε ξεκάθαρα. Ο ανιχνευτής λέει είναι άχρηστο, αλλά έχει κάποιον όγκο μεγάλο, είναι σίδερο, okay, αλλά ίσως σε συμφέρει να το σκάψεις. Τι γίνεται τώρα για να έχουμε σταθερό μπάσο και στα μεγάλα αυτά κομμάτια ατσάλινα, πιο massif, μεγάλα κομμάτια σιδήρου? Μπαίνουμε στο μενού, πάμε στην επιλογή διαχωρισμός, εδώ στο μενού expert, υπό μενού δηλαδή, με το μεσαίο κουμπί, πάμε στο σιγαστήρα, είναι στο 2, ακούστε. Ανεβάζω το σιγαστήρα στο 3, στο 4, στο 5, και έχω πλέον ένα σταθερό μπάσο τόνο, ακόμα και στην κάνη. Οπότε δεν θα με ενοχλούν τα μεγάλα ατσαλωμένα κομμάτια σιδήρου. Τι συμβαίνει τώρα σε στόχους οι οποίοι είναι ακανόνιστοι, είναι κράματα σιδήρου, είναι γαλβανισμένα, είναι νικελωμένα, είναι κασίτερος, είναι τσίγκος, είναι λευκοσίδερος? Λοιπόν, αυτοί οι στόχοι, επειδή είναι κράματα σιδήρου, έχουν και ευγενή μέσα τους ψευδάργυρο νίκελ, θα έχουν κάποιες ασταθείς δηλαδή αριθμούς στην οθόνη, ασταθή ήχο. Ακούστε το, δείτε το. Μπορούμε να το διαχωρίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουμε στο μενού, στην επιλογή διαχωρισμός, πάμε στο expert και αυξάνουμε το σιγαστήρα, ακούστε το. Τερμάτισα το σιγαστήρα.
και έχω πλέον ένα μπάσο τόνο και για αυτά τα σκουπιδάκια. Πολύ ωραία θα πείτε, φεύγω τώρα, να κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Μικρό σίδερο. Κάνει όπλο η οποία δεν μας προβληματίζει πλέον. Και μικρά κομμάτια τσίγκου. Αυτά όλα είναι μπάσα. Και έχουν χαμηλούς αριθμούς αναγνώρισης. Τι γίνεται με στόχους οι οποίοι δεν είναι σίδερο και βγάζουν μεγαλύτερα νούμερα στην οθόνη. Πώς μπορούμε να τους διαχωρίσουμε αυτούς? Εδώ έχω ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Δείτε τι κάνει ο ανιχνευτής. Ο οποιοσδήποτε ανιχνευτής. Βγάζει μια αναγνώριση γύρω στο 56. Για να κάνω μπάσο και αυτά, μπαίνω στο μενού, πάω στην επιλογή διαχωρισμός και την αυξάνω. Ανεβάζω το νούμερο του διαχωρισμού τόσο μέχρι να φτάσει στο νούμερο του στόχου, τον οποίο θέλω να αναγνωρίσω με μπάσο τόνο. Φτάνω γύρω στο 55-56, γύρω στο 60, λίγο παραπάνω, και τα έχω και αυτά σε μπάσο πλέον. Πολύ ωραία. Το σημαντικό πράγμα για να καταλάβετε είναι ότι τους στόχους που θέλουμε να διαχωρίσουμε πρέπει να δώσουμε την εντολή στο μηχάνημα να τους διαβάζει με μπάσο τόνο. Και θα δείτε πόσο εύκολα τώρα θα διαχωρίσω όλα αυτά τα μπάσα για να μην τα χτυπάει το μηχάνημα. Αλλά πριν το κάνω αυτό, θα σας μιλήσω για αυτά εδώ. Είναι χαλίδινα πόματα από αναψυκτικά. Αυτά εδώ οι ανιχνευτές μετάλλων τα διαβάζουν σαν νομίσματα. Γιατί δεν είναι σίδερο, είναι χάλιβας. Γιατί έχουν στρογγυλό σχήμα, μπερδεύουν όλους τους ανιχνευτές μετάλλων, αυτούς που έχετε κι εσείς στην κατοχή σας, όχι όμως το Expedeus, γιατί έχει μια μαγική ρύθμιση, καθώς είναι πολυσυγχρονικό μηχάνημα. Αυτοί λοιπόν οι στόχοι εδώ αναγνωρίζονται, δείτε το. Έχουν ενδείξεις νομίσματος. 69-70. Για αυτούς τους στόχους υπάρχει μία και μοναδική ρύθμιση, η οποία ονομάζεται πόματα. Μπαίνω στο μενού, διαχωρισμός, expert. Πηγαίνω στην επιλογή πόματα και την ανεβάζω. Στο 2, στο 3, στο 4, στο 5. Εδώ είμαστε. Πλέον έχουμε μπάσο ήχο και για αυτούς τους στόχους. Έχοντας βαφτίσει όλους αυτούς τους στόχους με μπάσο τόνο, θα κάνω μία μαγική κίνηση και θα τα αφαιρέσω όλα αυτά. Η ρύθμιση η οποία με ενδιαφέρει είναι ο ήχος σιδήρου. Μπαίνω στο μενού, ψάχνω να βρω την επιλογή ήχος σιδήρου και κατεβάζοντάς την χαμηλά, κατεβαίνει και η ένταση του μπάσου τόνου. Πάμε λοιπόν ήχο σιδήρου στο 0. Βγαίνω από το μενού. Βλέπετε ότι το σιδερένιο καρφί έχει απορριφθεί. Η μεγάλη αυτή μασίφ κάνει όπλου, η οποία προβληματίζει σαν μεγάλος όγκος σιδήρου πολλούς ανιχνευτές. Έχει απορριφθεί και αυτή. Ο τσίγκος, να τα πάρουμε με τη σειρά. Μικρά κομμάτια τσίγκου. Τα έχουμε διώξει. Το αλουμινόχαρτο που το έχουμε βαφτίσει μπάσο και αυτό έχει χαθεί με τον μπάσο τόνο. Τα ακούτε, το βλέπετε. Επίσης και αυτά τα ενοχλητικά πόματα που προβληματίζουν άλλους ανιχνευτές φύγανε και αυτά. Όμως, δεν έχουμε χάσει ευγενή μέταλλα. Συγκεκριμένα έχω μια χρυσή λίρα εδώ, έχω ένα χρυσό δαχτυλίδι. Αυτά δεν τα έχουμε χάσει. Εδώ είναι το δαχτυλίδι και εδώ είναι η χρυσή λίρα. Στη σημερινή παρουσίαση είδαμε πώς μπορούμε να πάρουμε τους αριθμούς των μετάλλων στη σειρά, τους αριθμούς για τα άχρηστα μέταλλα κατά σειρά, να τους κάνουμε μπάσο τόνο και μετά να σβήσουμε εντελώς αυτό τον ήχο, αυτό τον τόνο.
Στο Expedeus 2 όμως υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικής απόρριψης συγκεκριμένων στόχων. Μπορούμε δηλαδή να σβήσουμε, για παράδειγμα, μόνο αυτό το αντικείμενο. Μπορούμε να σβήσουμε μόνο το αλουμινόχαρτο και να δεχόμαστε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί στο μηχάνημα. Με την καινούργια αναβάθμιση υπάρχει δυνατότητα να παίξουμε με τον ήχο στους διαφορετικούς αριθμούς. Αριθμούς στόχων, τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι είναι άχρηστο. Θα σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Έχω σβήσει το μηχάνημα, ούτως ώστε να κάνει επανεκκίνηση, να μην κρατήσει καμία από τις ρυθμίσεις τις οποίες κάναμε πριν. Το ξεκινάω πάλι. Εδώ το παγκάκι έχει και μεταλλικά, βέβαια εδώ μεταλλικές ενισχύσεις. Θα χρειαστεί πάλι να μειώσω λίγο την ευαισθησία για να δουλεύει ήσυχα ο ανιχνευτής. Ξεκίνησε, επιλέγω ηχείο. Είμαστε πάλι στο γενικό πρόγραμμα. Μπαίνω στο μενού, μειώνω ελάχιστα την ευαισθησία, γύρω στο 88, φεύγω από το μενού. Εδώ είμαστε. Θέλω να σβήσω ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως είναι αυτός εδώ. Έτσι. Δείτε την αναγνώριση την οποία έχει στην οθόνη. Δείτε το. Βγαίνει στον αριθμό 56 με 57. Ο σκοπός τώρα είναι οτιδήποτε στόχο βγάζει αυτόν τον αριθμό να το σιωπήσουν. Και ο καλύτερος τρόπος αυτός δεν είναι όπως παλιά με τις εγκοπές τις οποίες υπάρχουν στο μενού του διαχωρισμού. Είναι στις επιλογές για όλους τους τόνους, επιλογή για πολυτονικό σύστημα, μπορούμε να παίξουμε με την ένταση του ήχου για αυτά τα νούμερα. Δείτε τώρα πώς θα το κάνω. Μπαίνουμε στο μενού, στην επιλογή διαχωρισμός. Και πάμε στο υπομενού Expert. Εδώ έχουμε δύο τόνους, όπως το ακούσατε πριν, μπάσο για το άχρηστο, πρίμο για οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το αλλάξω, πατάω το συν, 3 τόνοι, 4 και πηγαίνω σε όλους τους τόνους. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε αριθμό αναγνώρισης από το 0 ως το 99 ο ανιχνευτής βγάζει και διαφορετικό τόνο, από μπάσο έως πρίμο. Εδώ υπάρχει ένα υπομενού, στο οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε την ένταση της φωνής για τα νούμερα των μετάλλων, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι άχρηστα, και αυτό είναι πανεύκολο. Πάμε στο Expert. Βλέπετε ότι από προκαθορισμένο υπάρχουν 5 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι από 0 ως 10. Η δεύτερη κατηγορία είναι από το 10 ως το 35. Η τρίτη είναι από το 35 ως το 50. Η τέταρτη που μας ενδιαφέρει είναι από το 50 ως το 72. Θα πάμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Είναι από το 50 ως το 72. Θα μαζέψω εγώ. Θα τη μαζέψω, θα την κάνω μέχρι το 60, όπως βλέπετε, είναι από το 50 ως το 60. Και κατόπιν πάω στην έντασή της. Όσο την κατεβάζω, τόσο για αυτά τα νούμερα των μετάλλων, από το 50 ως το 60, ο ανιχνευτής σιωπά, κάνει απόρριψη. Και αυτό το παράθυρο 50 ως 60 μπορούμε να το μειώσουμε ακόμα, να το κάνουμε από 52 ως 57, για παράδειγμα. Έτσι θα δείτε ποιο μέταλλο, τι αναγνώριση έχει αυτό το μέταλλο το οποίο θέλετε να διώξετε. Αν έχει νούμερο 55, θα φτιάξετε ένα παράθυρο από 52 ως 58, 5 συμπλήν μονάδες πάνω κάτω, και θα μπείτε εδώ στην ένταση αυτής της κατηγορίας, θα τη χαμηλώσετε και μετά δεν πρόκειται να το χτυπάει. Και κάνοντας το αυτό, έχετε σβήσει αυτό το στόχο, αλλά δεχόσαστε στόχους οι οποίοι έχουν διαφορετικό αριθμό αναγνώρισης. Ακούστε το. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ο ανιχνευτής δέχεται όλα τα άλλα μέταλλα. Και αυτό είναι κάτι πιο έξυπνο σε σχέση με τις εγκοπές τις οποίες είχαμε παλαιότερα, την επιλεκτική απόρριψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποια μέταλλα τα οποία λόγω μεγέθους και λόγω σύστασης δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε με κανέναν ανιχνευτή μετάλλων. Αυτό είναι μεγάλα αντικείμενα τα οποία είναι φύλλο, λαμαρίνας, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο. Έχουν μεγάλες επιφάνειες, έχουν ποσοστά μέσα ευγενών μετάλλων, είναι κράματα σιδήρου. Αυτά οι ανιχνευτές μετάλλων του εμπορίου, όλοι οι ανιχνευτές οι οποίοι αναγνωρίζουν μόνο με αριθμούς στην οθόνη, τα λαθεύουν και τα παρουσιάζουν σαν ευγενή μέταλλα. Με το Expedeus 2 αυτά τα μέταλλα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε επιλέγοντας τον παλμογράφο.
Θα σας το δείξω αυτό, πώς μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε Expedeus έχετε. Αν και σαν αντιπροσωπεία έχουμε το πρόγραμμα 15 με προεγκατεστημένο τον παλμογράφο για εσάς. Οπότε, επιλογές, ρυθμίσεις, μπαίνουμε μέσα στις ρυθμίσεις. Εδώ στο προφίλ πατάμε το συν και πάμε στο χι y. Βελάκι επιστροφής, πίσω στην έρευνα. Εδώ βλέπετε η οθόνη έχει μοιραστεί στα 4. Αυτός είναι ο παλμογράφος. Αντικείμενα τα οποία είναι άχρηστα έχουν αυτή την αριστερή καμπύλη. Αντικείμενα τα οποία είναι ευγενή έχουν μία δεξιά κλίση. Δείτε το αυτό. Και αντικείμενα τα οποία είναι ακανόνιστα, είναι κράματα σιδήρου, έχουν αυτές τις πολύ ακανόνιστες γραμμές. Έτσι προδίδονται. Και αν επιθυμούμε εμείς, μπορούμε να μην τα σκάψουμε. Όλα αυτά θα τα δείτε ακόμα καλύτερα και σε ένα βιντεάκι, το οποίο είναι Expedeus 2, οδηγίες χειρισμού. Σήμερα όμως ήρθαμε εδώ να κάνουμε το Q&A για το φίλο μας τον Χρήστο από την Ξάνθη, για να εμβαθύνουμε στο κομμάτι των απορρίψεων. Πώς με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο μπορούμε να διώξουμε άχρηστα μέταλλα με τον Expedeus 2. Απορρίψεις για αρχάριους. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μείνατε μαζί μου. Θέλω να ακούσω τις ερωτήσεις σας, να επιλέξω τις καλύτερες και να τις κάνω ένα επεισόδιο Q&A. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά, να ερευνάτε σωστά και νόμιμα με τους ανιχνευτές μετάλλων σας. Γεια σας φίλοι μου!